Δεν υπάρχει πραγματικά καμιά δικαιολογία για την απαράδεκτη καθυστέρηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν αναφέρομαι σήμερα. Η ενημέρωση και αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει από το καλοκαίρι και να επαναλαμβάνεται από αναδιαστήματα για να δούμε τι σχέδιο υπάρχει εν ώψη δεύτερου κύματος για το οποίο προειδοποιούσαν οι επιστήμονες τόσο για τον έλεγχο της διασποράς όσο όμως και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Για να μπορέσει τελικά να ασκήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως όφιλε, πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις που δεν το κάναμε γιατί είμαστε σε μια ιδιότυπη καραντίνα, έτσι ώστε να πάρθουν έγκαιρα μέτρα και να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε με την δραματική κατάσταση. Η οποία δραματική κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας στην περιφέρειά μας δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κεραυνός εν εθρία. Βεβαίως είναι αποτέλεσμα διαχρονικών αντιλαϊκών επιλογών γενικά και στον τομέα της υγείας και εδώ πέρα κάνουν ότι ξέχασαν ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπαστεργίου τις πράξεις των δικών τους κυβερνήσεων αλλά και της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής που δεν φρόντισε τόσους μήνες τώρα να ενισχύσει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, να επιτάξει πραγματικά τον ιδιωτικό τομέα. Να εντείνει την επιδημιολογική επιτήρηση, να εντείνει τους ελέγχους σε μεγάλους χώρους εργασίας και γυροκομεία. Αλλά και βεβαίως να ενισχύσει τον ΟΑΣΤ σύμφωνα με τις ανάγκες, να πάρει μέτρα για τα σχολεία και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο τουρισμός, ο δικός και αεροπορικός, και αυτό επέδρασε στην περιφέρειά μας, άνοιξε με τα πρωτόκολλα λάστιχο των tour operators και των μεγάλων μεταφορέων. Υπογραμμίζω εδώ ότι ταυτόχρονα δεν υπήρχε κανένα σχέδιο υποδοχής και επιδημιολογικής επιτήρησης τόσο των δεκάδων χιλιάδων εργατών υγείας, ιδιαίτερα σε Πέλα, Ημαθία και Χαλκιδική, όπως και για τους φοιτητές, γιατί υπόθηκε κάτι, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο προετοιμασίας ελέγχου για αυτόν τον πληθυσμό, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε και κάποια προετοιμασία και για το λεγόμενο τριήμερο που ήταν πενθήμερο εννοώ του Αγίου Δημητρίου. Υπογραμμίζουμε την πολύ σημαντική πλευρά της απουσίας με ευθύνη της κυβέρνησης συστηματικών και αναλυτικών στοιχείων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων, τα δεδομένα για την ιχνηλάτηση. Αυτή η απουσία πραγματικής επιδημιολογικής επιτήρησης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις προσπάθειες του ΑΠΘΙΤΑ. Κατά τη γνώμη μας είναι επικουρικές, συμβάλλουν βεβαίως. Αλλά όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το κενό, εμποδίζει στο να έχουμε την πλήρη εικόνα σε σχέση και με το πώς εξελίχθηκε ακριβώς η κατάσταση, γιατί γίνονται διάφορες εικασίες, και βεβαίως σε σχέση με τη λήψη αποτελεσματικών στοχευμένων μέτρων. Και αυτό το πρόβλημα επαναλήφθηκε στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής. Μήπως εκεί πρώτα δεν ήρθαν τα κρούσματα και μετά τα υποτιθέμενα μέτρα και τα lockdown? Αφήστε που δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα και έχουμε κριτική για αυτά, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω τώρα. Για όλα τα παραπάνω, η διοίκηση λοιπόν όχι μόνο δεν είπε κουβέντα, αλλά στήριξε την κυβερνητική πολιτική με λόγια και έργα. Πλειοδότησε στη γραμμή της ατομικής ευθύνης, δεν υιοθέτησε τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών, το ολοκληρωμένο πλαίσιο που είχε καταθέσει από την άνοιξη, η λαϊκή συσπήρωση. Δεν διεκδίκησε ως όφιλε και δεν δημοσιοποίησε και επικοινώνησε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών της για την αξιοποίησή τους, κύρια για την ένταση των ελέγχων σε γυροκομεία και μεγάλους χώρους εργασίας. Όπου πραγματικά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και νομίζουμε ότι τα όσα λέγονται και σήμερα από τη διοίκηση ακούστηκαν δηλαδή συγκριτικά, αλλά τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε και σε δελτία τύπου για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι είτε αυτονόητα, είτε είναι αναποτελεσματικά ορισμένα από αυτά. Θυμίζω ένα τμήμα του υγειονομικού υλικού που δεν είχε πιστοποίηση και σε κάθε περίπτωση ελάχιστα μπροστά σε μεγάλες ανάγκες. Ειδικότερα. Και εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω ανθρώπους μέσα από τα νοσοκομεία να περιμένουν κάποιο κομματάκι από το ΕΣΠΑ για να καλύψουν τις τρύπες. Έτσι, γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό υπογραμμίζει την απουσία υποχρηματοδότησης. Ιδιαίτερα όσοι πόροι κατευθύνονται μέσω ΕΣΠΑ και ΠΕΠ προς την ενίσχυση των δομών υγείας, αφενός μεν αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, αφετέρου συμπληρώνουν την τραγική υποχρηματοδότηση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής πολιτικής στην οποία συμφωνεί η διοίκηση της περιφέρειας, στη συνολική πολιτική, και εδώ βάζουμε τις πολιτικές ευθύνες. Και από αυτή την άποψη, όχι μόνο δεν ζητήσατε την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας στο ύψος των αναγκών, αλλά προχωράτε και παραπέρα, και εδώ συνεπικουρεί και η παράταξη του κυρίου Γιαννούλη και του κυρίου Παπαστεργίου, ζητώντας την εκχώρηση στις περιφέρειες τμήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ακόμα και νοσοκομείων.
με ποια χρηματοδότηση και ποιο προσωπικό εμείς κάνουμε την ερώτηση. Αυτό το πέρασμα αρμοδιοτήτων, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είναι βέβαιο ότι οδηγεί στην παραπέρα διάσπαση του ενίου δημόσιου χαρακτήρα και στην περαιτέρω υποβάθμιση αλλά και εμπορευματοποίηση. Και βεβαίως δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στα προβλήματα ενός, ας πούμε, πολύ αποκεντρωμένου συστήματος όπως αυτό της Ιταλίας, που είδαμε όλοι τι έγινε όλη αυτή την περίοδο. Θεωρούμε ότι σήμερα τα ελάχιστα που θα έπρεπε να κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το ελάχιστο ήταν να υιοθετήσουμε αιτήματα και σχέδια δράσης για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού της περιοχής μας και μπροστά στο ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος, γιατί και αυτό λέγεται. Αλλά αντί να συζητάμε πώς θα αρθεί το lockdown, συζητάμε πότε, μόνο, αυτό απασχολεί τη δημοσιότητα και φυσικά οι εξελίξεις με το εμβόλιο. Από αυτή την άποψη, και επειδή έθεσε ένα θέμα για ψήφισμα ο κύριος Γιαννούλης, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να εκφράσουμε τη συμφωνία μας στα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών, όπως διατυπώνονται μέσα από τα νοσοκομεία και μέσα από τις κλινικές. Δεν θέλω να επεκταθώ σε σχέση με τη χρηματοδότηση, όμως τις προσλήψεις, μόνιμου προσωπικού, όλα αυτά. Να διασφαλιστεί οπωσδήποτε η παροχή απρόσκοπτα του απαραίτητου υλικού και των μέσων σε όλους τους υπάλληλους της περιφέρειάς μας, αλλά και να διασφαλιστούν επιτέλους δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ, έτσι ώστε να γίνει και κάποια εξοικονόμηση επιτέλους όσον αφορά τους πόρους της περιφέρειας. Ολοκληρώστε, κύριε. Ναι, θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Να δοθεί στη δημοσιότητα πλήρης εικόνα για τους ελέγχους που έχουν γίνει από τη Διεύθυνση Υγείας και από τη ΔΑΟΚ, όσοι έλεγχοι έχουν γίνει, ακόμα και αν είναι λίγοι, να δοθούν στη δημοσιότητα, να ενταθούν βεβαίως οι έλεγχοι με όλους τους τρόπους και ταυτόχρονα να μας ενημερώσετε πώς σκέφτεστε να αξιοποιήσετε μια αποσπασματική διάταξη σε πρόσφατα ψηφιστέντα νόμο που δίνει το δικαίωμα για κάποιες προσωρινές προσλήψεις και ίσως θα ήταν χρήσιμο σε ένας τέτοιος κόσμος στις υπηρεσίες μας και βεβαίως μια σειρά άλλα μέτρα που θα τα καταθέσω στα πρακτικά για να διευκολύνω τη συζήτηση, όχι ότι συμφωνώ ότι ήταν δίκαιος ο καταμερισμός του χρόνου. Τέλος, η αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω του αναγκαίου εμβολιασμού, επειδή έγιναν αναφορές, όπως όλα δείχνουν είναι θέμα των επόμενων μηνών, όμως η αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω της θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας είναι ζήτημα του τώρα, που έπρεπε να έχει λυθεί ήδη από χθες. Και από αυτή την άποψη, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται να κρυφτεί πίσω τον ερχομό του εμβολίου η κυβερνητική ευθύνη, που ήδη έπρεπε να έχει πάρει τα μέτρα προστασίας και να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν βοηθάει ούτε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ούτε όμως και στην απαραίτητη ενημέρωση και προετοιμασία του λαού και των υγειονομικών μπροστά στον απαραίτητο εμβολιασμό.